Singleton για 3. 5-0. Καλάθης. Αντετοκούμπο φολεοκάρφωμα. 7-2. Χάινς κοντά. Έχει και δύναμη. Έχει τις κινήσεις απέναντι στον Rivers. Καλάθης. Ύψωσε. Αντετοκούμπο το τελείωσε. 12-8 στο Αλέιου. Κουρμπάνοφ. Higgins με τον καλάθι, καλή άμυνα, αλλά καλύτερη επίθεση του Corey Higgins. Βγήκε η φάση! Πάσα μισού γηπέδου του Νίκ Καλάθι για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ροδρίγεθ, ο οποίος σουτάρει φέτος τα περισσότερα τρίποντα σουτ την καριέρα. 6,2 ένα αγώνα. Να το πάλι. 16-15 με το πρώτο. Ο Τσάτσο, ο οποίος σουτάρει 48,2 από απόσταση. Ο Ντεκολό πάνω από 50%. Και όχι τα ίδια. Κράτησε, σκόραρε κόντρα σχεδόν σε όλη την ρωσική άμυνα. Κι άλλο λάθος αυτή τη φορά ο Ροδρίγεθ. 3-1 ευνηδιασμός. Γκίστ, Καλάθης, lay-up. 20-15. Έχει ξεκινήσει σχετική πλάκα ότι ο Έτσι Μισκουρέτσι και ο Χάντερ είναι ο ίδιος ο Μίτλτον. Κάτω στο θέλω, Χάντερ. Καλάθι 20-19. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις επιστροφές πια. Είναι πάρα πολύ ψηλό το σχήμα, αθλητικό μεν, αλλά... Όγκουστ! Κι άλλο αλεϊούπ ο Παναθηναϊκός. Η λόμπα για τον Χάντερ αλεϊούπ της CSKA 22-21. Κλάιμπερν απέναντι στον Ντένμον, ο... Γκάρ του Παναθηναϊκού πρέπει να βγάλει δεύτερη άμυνα, έβγαλε μία στον Χάντερ, όχι όμως τον Κλάιμπερν, 22-25. Είναι αργός ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. Δεκάβιτσους, το βάλει ο Θανάσης. Γκίστ ψηλά, πήρε φάουλ, μετράει το καλάθι. 24-25, James Γκίστ. Φρίτζον δεν το έχει αυτό το παιχνίδι, ο Κοροντσέφης το έχει το τρίποντο, αλλά αστοχεί μέσω Hunter που πήρε επιθετικό rebound και καρφώνει στην εξέλιξη της φάσης της CSKA, παίρνει ξανά προβάδισμα 25-27. Με ένα στα 13 τρίποντα, αν σου έλεγαν μετά από 7,5 λεπτά παιχνίδια, περιμένεις κάτι άλλο, άλλο κάρφωμα, άντε το κούπο. Το δίδυμο Ροδρίγεθ και Ντεκολό έχει 5 πόντους. Να το Τσάτσο που πέρασε, έκανε προσποίηση, σκόραρε. 27-29. Higgins ζητά ο Χάντερ, παίρνει στην πλάτη του καλάθι και τελειώνει τη φάση. 27-31 και πρώτο συν 4 της CSKA στο παιχνίδι. Ο Ντούδης που πάντα αλλάζει πολλές άμυνες και μέσα στο ίδιο παιχνίδι, ξεκίνησε χωρίς αλλαγές νομίζω, ενώ ο Κλάιμπερν από την εσωτερική ενώ έφτασε όλο τον δρόμο δεν σκόραρε ούτε αυτός. Καλάθης, 31 όλα. Ροδρίγεθ για 3. Δεύτερο δικό του. 31-34, δεύτερο τρίποντο της CSKA. Καλά θα θέλει να το πάει χαμηλά. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. KC Rivers! Ακούστε πώς ξύπνησε το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ξεχάστηκε ο Singleton στην πλάτη του, ο Hunter. Καλάθι και φάουλ. Ο Αντώνοφ δίνει βοήθεια. Ένας εναντίον ενός. KC Rivers με την αυτοπεποίθηση του προηγούμενου σουτ. Πολύ δύσκολο. Το βάζει. 36 όλα. Rivers. Απέναντι στον Κλάιμπερν. Πολλές τρίπλες, μερικές δραχίες. Καλάθης από τα 7,5 μέτρα. 41-36. Η πάσα για τον Γκίστ. Από εκεί στον Αντετοκούμπο. Τι καρφώνει με το δεξί. 43-36. Ο Παναθηναϊκός κλέβει την μπάλα, σαστισμένη CSKA, ο Rivers όπλησε και αυτό 46-36. Κλάιμπερν θέλει να αποστάρει τον καλάθι. Καλή άμυνα του γκάρτου Παναθηναϊκού, αλλά ο Χάντερ είναι μόνιμο πρόβλημα και άλλη τάπα. Αυτή τη φορά ο Γκέμπριελ. Δύο έκλεισαν τον Ροδρίγεθ, αυτός κατάφερε να εκτελέσει για δύο και να σκοράρει. 46-38. Γρήγορη πάσα του Ντεκολό, Ροδρίγεθ στο transition. Για 3, 46-41 η αντίδραση της CSKA μέσα στο time out. Higgins ελεύθερος. Ξεχάστηκε ο Θανάσης σε αυτή την περίπτωση. Ο Θανάσης είναι τρεις μπροστά.
ΣΕΣΚΑ θέλει να ισοφαρίζει με τρίποντο του Ντεκολό και τα καταφέρνει. Όλα 49. Θα πας απέναντι στον Κλάιμπερν. Πήγε κοντά, έμεινε στον αέρα, τελείωσε τη φάση. 51-49. Χάιν στέλνει και παίρνει την μπάλα. Κοντρός Παράσταση το κούκο. Έβαλε στο παρκέ. Και τελείωσε μια πολύ δύσκολη φάση υπό ασφυκτική πίεση. Καλάθι, επιτίθεται στον Κλωζάου, δεν βρήκε άκρη. Θέλει βοήθεια, την βρήκε στον Κις. Τη ζητά ο Παπάς. Πέρασε από τον Ντεκολό. Έκανε προσποίηση στον αέρα μέσα σε όλο τον κόσμο. Το rebound του Γκέμπριελ που την αφήνει στο καλάθι 54-53. Ο ένας προπονητής δεν ακολουθεί τον άλλο. Καθένας πάει τώρα στο σχέδιό του και για να δούμε ποιανού τα πλεονεκτήματα θα φανούν περισσότερο. Ροδρίγια την δικά τον καλάθι. 54-55 με την κλάση του. Κλάιμπερ εναντίον καλάθι. Αλλάξαν. Ροσίλτον. Ωραία προσπάθεια. Θα επαναλάβω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο προβληματισμού. Ο Παπά συνεχίζει. Ξανά Σίγκλιντον με Ροδρίγεθ. Πήρε δεξιό διάδρομο. Ακολούθησε ο Αμερικανό. Ο Ισπανό το βάζει. Θα τρέξει η Τσέσκα. Ο Παπά έβαλε χέρι στην μπάλα και κέρδισε. 3-1. Σκαστή του καλάθι. Στάθηκε στον αέρα ο Παπά. 60-61. Πάσα στον Κις δεν ήρθε ποτέ και το κλέψιμο έγινε. 3-2 ο ευνηδιασμός. Θα το πάρει ο Χίγκινς, θα το τελειώσει. 60-65. Επίγον πια, θα ξεκολλήσει ο Παναθηναϊκός. 8ο τρίποντο του καλάθι. Στο στόχο! 63-65, 2 στα 8. Σταθερά η Τσεσκά τροφοδοτεί τον Κλάιμπερ. Με αυτή τη φορά απέναντι στον Ρίβερς. Πήγε χαμηλά χωρίς βοήθεια ο Παναθηναϊκός. Ελεύθερος στον Ντεκολό. Ξεχάστηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο και το πλήρωσε πανάκριβα και ο Παναθηναϊκός. Και ξανά ο Κλάιμπερν είναι αυτός ο οποίος ξεκινά την επίθεση. Έπεσε ο καλάθις. Δημιουργήθηκε το ρήγμα και ο Χίγκινς είναι ελεύθερος. Και αυτό μέσα 63-71. Ο Πασκουάλ είναι υποχρεωμένος να κρατήσει, ας πούμε, για παράδειγμα τον καλάθι 33 λεπτά στο παρκέ. Ρίβερς! Κλάιμπερν πήρε την αλλαγή, παίζει με τον καλάθι. Του πήρε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Σούταρο Ροδρίγεθ πήκε στο τέλος της επίθεσης. 69-74 στο σουτ του αγώνα από τον Τσάνσο Ροδρίγεθ. Ο Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει πια και θα ιτηθεί για πρώτη φορά φέτος στο κάστρο του, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τελικό σκορ 70-75.